Καλησπέριζω τον Άρτη Αφιχθέντα από την Λιβαδιά, Νικό Κατσαρό. Καλησπέρα. Είδες ένα καλό παιχνίδι εκεί. Αρκετά καλό παιχνίδι παρά το ισχνό 1-0. Ο Πορτάκης Λαμονής νίκησε την παλιά του ομάδα. Έτσι ακριβώς, την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων από καταβολή πρώτη εθνική. Υπήρχε ένα μάτς κυπέλλου του 93, αλλά αυτό δεν. Πάμε να μας περιγράψετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στην Λιβαδιά σήμερα. Βλέπετε εδώ, πανηγυρικό το κλίμα, όχι πολύ ο κόσμος. Η πρώτη προσπάθεια για τους γηπεδούχους με το σούτ από τον Τάσο Παστό, η μπάλα να περνάει εκτός. Εκτέλεση φάουλ από τον Ρούσεφ, ο Σουλογάνης θα μπλοκάρει την μπάλα. Ακόμη μια απευθείας εκτέλεση, αυτή τη φορά με τον Χρυσάφη, η μπάλα θα καταλήξει out. Ένα corner με τον Ρούσεφ, κεφαλιά του Προθεμίνου Δημητρόπουλου, η μπάλα και πάλι εκτός εστίας. Κάθετη πάσα από τον Χρυσάφη, εδώ ο Βόκολος θα προλάβει τον Καλυμάνη και θα του πάρει την μπουκιά από το στόμα και εδώ. Στο 24 ένα πολύ όμορφο γκολ από την γυριστή κεφαλιά του Άλεξ Ντε Πάουλα, το 1-0. Το θέλει τώρα αυτός. Για τον Λεβαδιακό. Η μπάλα παίρνει πολλά φάλτσα. Θα δείτε ξανά και στα replay. Θέλω το σχόλιο του Θοδωρή. Φαίνεται ότι είναι μια φάση η οποία έχει δουλευτεί στην προπόνηση, γιατί ο παίκτης, ενώ είναι από δεξιά η μπάλα, με το αριστερό τον πόδι και πρέπει να είναι ο ξένος του Λεβαδιακού, ο Ρούσεφ. Είναι δουλεμένη η φάση. Ναι. Τώρα σίγουρα θέλει και τύχη μια φάση για να μπει γκολ. Και πάλι εδώ ο Άλεξ, ο οποίος ήταν πολύ καλό σήμερα, θα χάσει αυτή την ευκαιρία. Εδώ θα ζητήσει πέναλτι ο Λεβαδιακός με τον Ρούσεφ. Θα δούμε στη συνέχεια. Μας πει πάνε για τον κύριο Βαρούχα το κατά πόσο υπήρχε τέτοια. Γκολ ο Παναθηναϊκός. Είναι γκολ ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο. Όμως είναι offside. Δεν μετράει τον γκολ. Δεν μετράει τον γκολ. Ήταν του Φάνη Γκέκα. Βλέπω να διαμαρτύρεται το Φάνης Γκέκα. Συνεχίζουμε, Νίκο. Ναι. Εδώ είδατε πριν τι πήγε να βάλει ο Ρούσεφ από το κόρνερ. Ο Παστός εδώ θα διώξει ο Βόκολος. Σας λέω από τώρα το γκολ αυτό του Γκέκα θα συζητηθεί για πάρα πολλές μέρες. Ένα σούτ από τον Γεωργίεφ, καθώς παραμένουμε εμείς στη Λιβαδιά. Μπαλάουτ εδώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του τέταρτο από τον Μάριο Γκούρμα με τον Σουλογάνη να διώχνει. Και εδώ η πρώτη φάση για την Καλυθέα με την κεφαλιά του Καρατζά να την διώχνει σε κόρνερ. Ο δραματοφύλακας του Λεβαδιακού, το ανάποδο ψαλίδι από τον Δήμο. Φάση για την Καλυθέα με τον Πασά και τον Αζανά συνδυάζονται και τον Πασά να μην καταφέρνει να ισοφαρίσει. Και εδώ η τελευταία φάση του αγώνα με τον Αλβανό τον Μπούση να κλέβει από πλάγια. Στέλνει την μπάλα out 1-0. Η Καλυθέα πάντως, Νίκο, δεν έπαιξε ουσιαστικά τώρα. Δηλαδή οι φάσεις που είδα εδώ πέρα ήταν 99,9%. Έτσι ακριβώς, πολύ ανώτερος ο Λεβαδιακός, ο οποίος πήρε δίκαια το τρίποντο και νομίζω αποκτά ένα επιπλέον αβαντάζ ό,τι αφορά την μονομαχία του σήμερα με την Καλυθέα, καθώς κερδίζει και αποσπάται στη βαθμολογία από μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει μαζί του την παραμονή. Ναι, στον ένα πόντο έμεινε η Καλυθέα. Η Καλυθέα σε πραγματικό αδιέξοδο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει την τελευταία θέση και φυσικά να παραμείνει αυτή στην κατηγορία. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ μας έφερες από την Καλυθέα και σας ξαναλέω ότι το γκολ που δεν μέτρησε το Παναθηναϊκό από το Φάνη Γκέκα θα συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι, πώς να σας πω, είναι άκρος αμφισβητούμενη η φάση αυτή. Θα μας την αναλύσει προς το τέλος της εκπομπής και λίγο πριν από τον κίτρινο τύπο του Μάκη Τριανταφυλόπουλου Παναγιώτη Βαρούχα. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις από τη Λιβαδιά. Έχουμε τη δύναμη να προχωρήσουμε και εφόσον κάνουμε μία νίκη η συνέχεια θα είναι καλύτερη για μας. Είναι πολύ θετικό το ότι πήραμε τους 3 πόντους. Πρέπει οπωσδήποτε από κάθε παιχνίδι να μαθαίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, αλλά χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο ώστε να γίνουμε μία πολύ καλή ομάδα. Για όλο ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Το συγκέντρωση, προσοχή και μεγάλη ψυχική δύναμη για να συνεχίσουμε να ξεπεράσουμε, να βγούμε από το διέξοδο αυτό. Για μας το σημαντικό ήταν η νίκη και οι 3 βαθμοί, χωρίς βέβαια να κάνουμε την καλύτερη εμφάνισή μας. Καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς που τόσο θέλαμε.